λαχταρό, τ' άρμυρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Δεν μπορεί να βάλει τα μάτια να τρονίκει. Είναι την Γαλάτια. Αμά και η Γαλάτια έφυγε από τη βουλή του και ρεζίλεψε του. Κάτι μου κρύφκει σε σου. Τίποτε σε σου κρύφκω. Να μου πάθεις τώρα. Επειδή θες με να κουβεντιάζω με τον αρφό μου, άρκεψες και κάνεις ιστορίες με τον νου σου. Σούρτα φέρτα με το φίβο. Ε, μου αρέσκουν και πρέπει να τα κόψεις. Εθυμώθηκε η μαστόρισά μου που ενεπιέσω τσίνη τη νύχτα και βάλε με τιμωρία. Δυο μέρες εμάθηκε να φκώ μήτε στον κήπο, μπηλέ μου. Και μήτε την τζερκατζίνη να μου δω και άδεια να φύω πόσο. Εσύ σε κάνουν οι έννοιες της κόρης σου τώρα, να τσουτσί την έννοια του αυτοκινήτου. Ας λαώνονται. Ποιος είμαι πως έχω τέτοια έννοια. Έτσι δείχνεις. Τούτον που υποψιάζεσαι, Πέτρη, εφάρετη κατηγορία. Κι εγώ λέω σου, πως είναι ικανός για όλα. Πολύ μια πρέπει να φύγω από εδώ μέσα. Τώρα που το ξέρει και η Ανέτα είναι πολύ επικίνδυνο. Ακόμα καλύτερα πρέπει να φύγω και από το χωριό. Εδώ θα με ψάξουν πρώτα. Να πού είναι να πάεις. Αφού εσένα η μόνη σου έννοια είναι η περιουσία. Και εσένα να πούμε είναι πέρασε από τον νου σου. Άλλοι αλλάσουν καντούνι μόλις κοντέψουν του σανατόριου και γιο έστα και κάτσα καρτσίν τώρα. Και ποιος μου λαλεί πως δεν θα επιθυμείς την παλιά σου ζωή. Με μου μπει στο μαχαίρι στην καρδιά. Αν έξερα πως ήδουν να έρθουν έτσι τα πράγματα, ήδουν να την αφήγω να αρμαστεί το φίβο, παρά να την θωρώ να παλεύει για τη ζωή της. Για το αυτοκίνητο. Επιάν το και φιάν το που είσαμε. Επιάν το εχθές. Έμαθες ποιος το έπιε. Έπεψε ο πολυδεύκης δικούς του και πιάν το και πήραν το σαν ένα μηχανικό. Λαχτά φύγε που είμαι. Φύγε λαλό σου. Να με σε πνίξω με τα ίδια μας αρκά. Πέτρη. Γαλάτια μου, δόξα σε ο Θεός. Γιατρέ! Γιατρέ! Είσαι καλά, Κάκη. Άμα θωρώ πως είσαι εσύ καλά, με τσέλιχα. Έχεις και μέρες που παρακαλώ για λόγο σου. Πέτρη, αρκούμε εγκάλιον να πάεις πίσω στην καμαρή σου. Γιορκή. Εσυχισμένη, κομμάνε φέρε τον νου της. Άντε, Πέτρη, λάχτα. Τι έγινε, περάστε έξω. Θέλω να διεξετάσω. Εγώ είμαι η μάνα της, ένα μήνο. Εντάξει. Γεια σου και Μουχτάρης, είσαι στη Θάμα Σέρκ. Είμαστε. Αμά ο κόφτει ο νους μου. Έκαμε τον να αρκέτευω ότι είμαστε φίλοι πάλι. Και γιατί? Γιατί εκείνος έχει που δίπλα το φύσε των εκτέζων και ξέρει λεπτομέρειες για την Ευρετή. Εγώ είναι να μπορώ να κάνω.
Να μην την πούλησε την Ευρετούν Αγγλέζο ω τώρα. Όχι, ο Μουχτάρ λέει ότι δεν την πούλησε, γιατί ο Αρκαζάν είναι στήρι στην Αγγλία. Και εγώ κανόνισα με Μουχτάρ να την πιάμε από τον Αγγλέζο, να την κλέψουμε δηλαδή, και να την μοιραστούμε μεταξύ μα. Αμά. Δεν έχω εμπιστοσύνη του Μιχάηλα Σιωρέ. Ο άνθρωπο τέλο πάντων ξέρει τον Ιναμπούλη, και να μου τα φάει τα διακιά, και να εκεί σέκω. Γι' αυτό θέλω να σε κάνω εσένα συνεταιρό, να διαμοιραστούμε με τα. Μα δεν είναι βρετή, δεν μου πάρε. Εσύ είσαι ο φτωχό άνθρωπο, εσύ σαν άγγιν τα ριέλη. Εθίλει. Μα είναι τέλο. Είναι τα μπουζί στο νου σου. Λοαρκάσο να οίκω τον Μιχαήλα, να ξεφκάλει τον Εγγλέζο, να μάθει που εμποσιχωσμένη την Ευρετή. Κι άμα είναι έτοιμη να την κάλουσουν για να την στείλουν στην Αγγλία τέλος πάντων τα Κωνσταντινάτα, εγώ και εσύ αντάμα να την κλέψουμε. Μαζί, καταλάβες. Δύο λεπτά, ο Μουχτάρης, έτσι κι αγιός, είναι μεγάλος. Να με εμποδικότητα και μ' αρέσει και μεγάλο πετσαρακής και έχει πολλά διάγκια, δεν έχει ανάγκη. Εσύ όμως έχεις έξοδα ρε κουμπάρε, χρειάζεσαι τα λεφτά. Εμείς οι δυο θα είμαστε συνεταίροι, δηλαδή να μην μου γελάσει πάλι ο Μιχάλης, ούτε εγώ δεν το έχω εμπιστοσύνη. Να μου γελάσει να έχεις έξω και γέλασε μου με το Μουχταριλίκι, να μου φάει και νευρετή. Όχι ρε, δεν τα μου λέτες. Ναι, μα να μείνει που κάτω ύστερης ο Μουχτάρης. Τι όμως σε κοφτεί. Είναι το δική μου ο Μουχτάρης. Σου να μου πεις το ναι και ο Μουχτάρης κάνω τον ιό ό,τι θέλω. Ξέρω που δεν σας δουλειές. Άρα κόρη Ανέτσα, ήρθαν τα γράμματα. Θα τα χωρίσω παπά. Ναι κόρη μου, χωρίστα. Τι ρέσαι ο καφές. Εν το δική μου το φιντικλί. Φέρτε να μου πάρω ιό. Γράφει κανένα νέο νέο εφημερία φιντικλί. Σπουδαία νέα χαμπή. Ναι. Η Γερμανοϊταλή αποχωρήσασαι από την Τινησία, λέει, σήμερα. Έχει τρία χρόνια που πελεκούσαν να ρέξουν σέριν τα πετρόλα της περιοχής για να δυσκολέψουν τους Εγγλέζους, αμάν τα καταφέρασαι. Οι σύμμαχοι έκαναν τους σημιθιάν. Τούτο είναι καλό, φιντικλή. Σημαίνει ότι χάνουν οι φασίστες. Έτσι φαίνεται. Τούτη η περιοχή, ρε, είναι πολλά σημαντική. Και για τον άξονα και για τους Εγγλέζους. Και που την πιάνει δική μας, είναι πολλά καλό. Την κυρά Μαριού. Παπά, εγώ πάω 2 λεπτά και να έρθω. Εχώριες τα γράμματα, κόρη μου. Έμειναν κάτι λίγα, να τα χωρίσω από να στραφώ. Άμπι, δεν μου θέλει τούτος. Να μπερτέψουμε, ρε Αντζουρία, μου αν κατεχούμε με τους Αγγλέζους. Γιατί, ρε Στεφανία, εσύ προτιμάς να οίκουμε τους Αγγλέζους να κλέψουν τους θησαυρούς του τόπου μας. Ρε, τα Κωνσταντινάτα δικά μας, είναι στο χωρκό μας που βρεθήκας. Κανονικά, εν των ανθρώπων που τσατίσαν τα συμμαθηκευμένα Κωνσταντινάτα. Τι είναι η βραντιχόστρα της Ευρετής, τι είναι πρέπει να πιάσει τα ριάγια. Καλόν και ποιο είναι τούτη. Τη λύση είναι βρεν την ο Πετρίτσης τέτοι μου Φλουρεντζού. Συμμαθιασμένο Κωνσταντινάτα έχει δυο Τζίνι, έναν Αφεντικλί και δυο Καραγιόρκης. Α, ο Καραγιόρκης. Είναι σκέτε κουβέντα για μένα μέσα ο Καραγιόρκης, τα ευλοημένα. Ήθελε και ζήτως να βρει την Ευρετίνα, μα επίαμε εμείς πριν πουλό του στην Αδωράση. Εσύ και ποιος άλλος. Εγώ και ο Πετρίς. Επίαμε ελοαρκάζαμε πως ήταν αδυνεύρωμα, αλλά επίαν άλλος πριν πουλό μας. Στην αρχή νομίζαμε πως ήταν ο Καραγιόρκης. Αν μάιστερης που έγινε η έκρηξη των μεταλλείων, εγώ κατάλαβα πως είναι ο Φίσιος που την έκλεψε. Α, και πόθεν το εσπίασες τούτο. Βρεθήκαν Κωνσταντινάτα και αρχαία πεταξούμε να μπορούσε ποδά, πόξω από το γραφείο του. Πολλά Κωνσταντινάτα. Ναι. Τα Πετρίς που ήταν στο Λονδίνο, ναι. Μέσα στο μουσείο του Τσιμπάνου, λαλή, είχαν αρχαία του τόπου μας γεμάτο. Είναι τέλος τις αρχές εγκαταλήξαν και μέσα. Εν κάτι τύπησαν το Φίσιος που τρομπά στη ράση μας. Πήρες το κουβέντα από το στόμα μου, ρε κουμπάρα, μου πως σου λέω. Να αφήκομαι δε τους ξέρους να πιάνουν να κλέφτουν τους θησαυρούς μας. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να πιάουμε εμείς την Ευρετή. Εντάξει, διότι αμάν τόσο πολλά τα Κωνσταντινάτα, έχω μοιράσει κι ο Φλωρεντζού, κι ο Πετρής, ακόμα κι ο Φιντικλής που δικαιούται.
Ο καράγιορκης, έχει πολλά ριάλια. Και ο Μουκτάρης το ίδιο. Κι αν πια ο Τζίνι την ευρετή, έντσι να δω κουμπακύραν κανενού. Άκου να μου σου καλώ. Είναι τέλος το αρκάζει να την κάνει. Ελά ρε κουμπάρε, εσύ που βλέπεις και πας στο μεταλλείο και ξέρεις τα κατατόπια, να φροντίσεις να μάθεις, να ηρέψεις, να σου πούνε, να μπουινίσκεται. Ναι, μα εγώ τώρα έντσι το λευκόζει μέσα. Είναι τέλος να κοντέψω. Ε, καλά ρε κουμπάρε, αν έχεις κανέναν υπάλληλο φίλο, κανένα γνωστό σου, ξέρω εγώ, κανένα ακόμα και αρκάτη, που να μπορεί να ξέρει τα κατατόπια, να πάει να γυρέψει, να τα δει αύριο, ρε κουμπάρε. Είμαι σίγουρος ότι ο Φίσερ εμπάσει το μεταλλιό που έχει κοσμένα τα Κωνσταντινάτα. Θα έρχομαι να ρισκάρει κανένας να κλέψει που το Φίσερ και να χάσει τη δουλειά του. Προπαντός είστε που με διώξασαν και εμένα. Ε, τώρα εσύ ναι. Πρέπει να καρτερώ, δεν είναι εγώ να κάνω Μουκτάρης. Εκτός... ξέρω εγώ τώρα εδώ. Εκτός να βρούμε κανένα άλλον τρόπο. Πρέπει να βρούμε άλλον τρόπο γιατί το Μουκτάρι είναι και εγώ το εμπίστωση. Καθόλου. Ο γιατρός είπε μου όλα να πάνε καλά. Γαλατία μου, αγάπη μου, γιατί κλείς. Πάω να σου φέρω ένα κονερό να πιείς. Γαλατία μου, φοάσαι. Εν και έχεις σκοπό να σε τιμωρήσει ο κύρις σου. Γεωργή. Αμάν το άκουσες από το στόμα σου, με ησυχάζει. Κορώχα μου, με κλαίει και σου κραουκατζία. Ούλε μια βάση μια χαρά. Τώρα προμουντάρει η υγεία σου, τίποτε σ' άλλο. Όταν έπιαν το κρεφά από τον κύριο μου και ήρθα να σου το φέρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να μου το δώκεις πίσω. Δεν το ξέρει κανένας που έπιαν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην μπλέξει η χατήρι μου. Εμπλεκομένη έχει σένια. Πάντως αν θέλεις να τις γράψεις πίσω, γράψε τη τσίδιά μου και πέμπω το εγώ κρεφά. Μακάρι να μπορούσα να σε απαντήσω όμως τι γίνεται. Σου είσαι καλά. Χρειάζεσαι τίποτες. Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Να πιένω καλό, γιατί όσον και φεύγα ήρθε ένα εγκλέζο στον καφενή και ο κύρις μου πέντε εγκλέζικα ξερεούλα του, λέει, θα μπορέσει να σε εννοηθεί. Εγκλέζος. Ένας στρατιώτης. Όχι πως εγώ ξέρω περί του εγκλέζικα, μα να συνεννοηθώ περί του από τον κύρι. Και τι θέλει ο στρατιώτης. Να μάθω την άλλη φορά που να έρθω θα μην να σου πω. Ο γιατρός είπε πως για να ξυπνήσει πάνω να πει πως έχει γερή γκράση και τούτον είναι καλό σημάδι. Άμα φοβούνται, μην πάει και πάει πίσω πάλι γιατί η φατσάπα στην κεφαλή της ήταν πολλά δυναμένη. Φοβούνται αν πάρει και μοραγιά στον εγκέφαλο. Έτσι κατάλαβα. Μπορεί να για τούτον που εν εξυπνήσει εν ύστερης που την εγχείρηση. Ναι, μπορεί να έχει τούτο. Δεν θέλω να παρατηθώ. Πατρί μου, δεν μπορεί ο Καραγιούρκης για μόνο. Γίνεις και δεν να πάεις τώρα. Ο Καραγιούρκης μπορεί να είναι ο γυρίστης, άμα έχω και εγώ δικαίωμα να τη δω. Εγώ να γίνω άντρας της. Τώρα προμοντάρει η υγεία της Γαλάτιας.
αν σας δει να μαλώνετε, να συγκυρτιστείς. Ο γιατρός είπε πάνω πουλά να προσέχουμε να μην αναστατώνετε. Είσαι και σου γιατρός, Πέτρη μου, και ξέρεις. Ξέρω, ξέρω. Οι γιατροί φοβούνται για τα χειρότερα. Η κακώση στον εγκέφαλο είναι πολλά σοβαρές. Μπορεί να της μείνει κανένα να είπε, θέλεις να πεις. Ούλα είναι πιθανό. Με μραζώνει και μπορεί να είναι ούλα μια χαρά και να αναρρώσει και να μένει και τίποτες. Ο γιατρός που την παρακολουθεί ξέρει. Ναι. Και να χαρείς. Μην επιμένεις να πάεις τώρα. Εγκαλιώνω να την αφήκουμε να πνάσει. Α. Και μπορεί να φύγει ύστερα ο τσιριστής. Πάει και θωρίστη. Καλό. Δικιώ σου το λόγο μου πως δεν θα ξανασυνομπλαστώ με τον Καραγιορκίνο μπρος της Γαλατίας. Μάκρος, γιατί δεν θέλεις να το συζητήσουμε? Γιατί νιώθω καλά, αντρέπουμε. Μα δεν έκανες κανένα κακό. Δεν έχεις κανένα λόγο να ντρέπεσαι. Ναι, μα ο γιος σου άλλα νομίζει. Σημασία έχει τι πιστεύω εγώ για σένα. Και με τον Τζόρζ το συζητήσαμε. Και δεν θα σε ξαναφέρει σε δύσκολη θέση. Και σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του. Τζονί, ο Τζόρζ είπε εκείνο που να ελάλλει ο καθένας. Ο Αντζολής είχε δίκαιο. Δεν θα φύγει ποτέ η αβανιά από πάνω μου. Μάγκρετ, δεν θα ξαναφήσω κανένα να σε πληγώσει έτσι, το υπόσχομαι. Είσαι η γυναίκα μου τώρα. Η ο Μίσης Μάγκρετ Βότσον και δεν μπορεί κανένας να σε προσβάλλει. Ναι, μα ο Τζόρτζ, έχει την έννοια σου. Φάται ότι εγώ θέλω να σου γελάσω. Εγώ ξέρω όμως ότι εσύ δεν έβαλες μάτι στην περιουσία μου. Και δεν θέλω να σε ξανακούσω να λες πως θα παραιτηθείς από τα δικαιώματά σου στην περιουσία μου. Σαν γυναίκα μου δικαιούσε κάποια πράγματα και πρέπει να τα πάρεις. Εμένα με παρηγορεί το γεγονός ότι ό,τι και να πάθω, εσύ θα είσαι εξασφαλισμένη. Σου οφείλω και τη χαρά μου και την υγεία μου. Ωι Τζόνι, δεν μου οφείλεις τίποτε. Μάγκρετ, please. Έχω συνοηθεί με τον συμβουλογράφο και θέλω να περάσεις να το δεις. Εδώ είναι η διεύθυνση του. Βρίσκεται στη Λεμεσό. Δεν υγριάζεται, Τζόνι. Μάγκρετ, σε παρακαλώ. Θέλω αυτή η διαδικασία να τελειώνει σύντομα. Αυτό θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Εγώ σε παντρεύτηκα διότι σε αγαπώ και θέλω να σε αποκαταστήσω. Και δεν θέλω πλέον να σε ταλαιπωρεί το παρελθόν σου. Και δεν θέλω να νιώθεις άσχημα γι' αυτόν. Θέλω να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Εγώ είμαι περήφανος για σένα. Σε λίγο καιρό θα τελειώσουν όλα. Και σε ένα μήνα θα φύγουμε για την Αγγλία. Εκεί δεν θα χρειάζεται να δώσεις εξηγήσεις σε κανένα. Οκ. Okay? Θα είσαι μια καινούρια, Μάγκρετ. Θα έχουμε μια καινούρια ζωή. Έλα, κόρη μου. Και ένα κόκκινο νερό. Καλά ο Πέτρης. Είναι καλά, κόρη μου. Μένε εσύ στην έννοια του. Γιατί δεν έρχεται να με βρει? Άι στον Πέτρη τώρα, κόρη μου. Την υγεία σου να σκέφτεσαι. Γιώργη μου, είναι καλό να φύγεις αφού και που σε θωρεί αναστατώνεται. Έχω και εγώ την έννοια της πολυμνία. Ξέρω το πως έχεις την έννοια της αμά. Είναι ώρα τώρα να τις μάζεσαι για τον Πέτρη. Αφήστε να γίνει πρώτα. Άντε, πήγαινε στο χωρκό να μου φορείς τα πράγματα όσο εσύ τις αριστρέφεις. Τέλος πάντων, αφού με χωρίζει ο Μαραζόνι, πού σε πάω?
πεις ψυχή μου. Ολόκληρη η οικογένεια σου στέλνει την αγάπη της και τους χαιρετισμούς της. Όλοι είμαστε καλά προς το παρόν. Δεν ξέρω όμως για πόσο ακόμα θα μπορούμε να μένουμε εδώ και να είμαστε ασφαλισμένοι. Η ζωή είναι πολύ πιο ακριβή από ό,τι περίμενα και μάλλον δεν έκανα καλά τους υπολογισμούς μου. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση γιατί οι προμήθειές μας σιγά σιγά τελειώνουν και χωρίς προμήθειες κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Πάλι θέλουνε χρήματα για το Μανώλη. Θα μας πιούν το αίμα. Παπά. Ναι. Ήταν που θέλουν ο Αγγλέζος στο καφενείο μας πριν. Κάποιον ήρευκε, ένας λεπτόν... Δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Αφού κανένας μας δαμε Αγγλέζικα ή γαΐζει κανένας. Εσύ που ξέρεις γλυά, έφυγες. Αντί να μείνεις να μας βοηθήσεις. Αφού ξέρεις ότι εμείς γαΐζουμε γρήπου Αγγλέζικα τα ευλοημένα. Αφού είχα δουλειά νύπους. Μην τα δουλειά νύχες. Κάτι ξέσα έσου. Να μπορεί να φύγεις πάλι. Αφού έχω πατήρα στο νοσοκομείο απόψε. Να πάει στο καλό και στην ευσύνη του Θεού, κόρη μου. Γεια σου, παπά. Να πάει στο καλό, κόρη. Καλή δικλή. Παίζεις ένα τάβρινο ξαφοάσε ρε. Μα ποιο να φοήθω ρε. Έλα μέσα. Αν ρε. Παίξε και να σου πω τα νέα ρε φίλοι. Λάλε να δούμε, είναι τα νέα. Πέ μου ξέρεις ποιοι μου γίνηκαν οι καλύτεροι φίλοι που πριν ο ένας έδερε να κάνει τα μάτια του αλλού. Ο Αντζουλής με τον Μιχάηλα. Δεν την κρύμασε μάω. Πώς θα το κατάλαβε ρε. Ένα μου τους πείσε με έναν τούτος. Αλλά όπως έβαλα σε σκοπό να γελάσουν κανένα άλλου, ποιος μίξα συμπάλε. Ένα αρκιμός. Κύριε Λέησο, ρε Φιντήλ, τόσους καυκάες, τόσες ξυδημασές, ο ένας τον άλλον δεν έθερε να το δει και τώρα γίνηκαν οι καλύτεροι φίλοι πάλι. Ακούει και σου πελάρες, άμα μετράς τον άνθρωπο μόνο με το παράν, για φίλος είναι, για οχτρός, ένα έχει διαφορά. Σήμερα είσαι σκούντρος μου, αύριο είσαι φίλος. Για το συμφέρον μείουσιν η κάττα και ο σύλλος. Παίξε ρε φίλε κύριε. Πέντε ας. Ναι. Ωρα καλή. Ενοχλώ να περάσω. Όχι, έλας. Να μου γυρίσκεται με τη γαλάτια. Είναι καλύτερα. Ευτυχώς ξύπνησε. Αλήθεια. Συντυχάνει δηλαδή. Συντυχάνει, αμά σοβαρά ακόμα. Έμας κοκκουλούν οι γιατροί. Πρέπει να με συγκυρτίζει ρε αιμαραζόνη γιατί να την υπολάψει. Σκεφτούμε τη συνέχεια. Εν έπρεπε να την αποπέρνω έτσι σχέδιο. Εν έπρεπε, κόρη μου. Εν αρφίσου. Αναγιώθηκε ένα άλλος πως όμως. Για τούτο ρε Ιώφτεο, όχι γαλάτια. Άκαμε και την κουβέντα με την υιοθεσία σου. Στη μέση να μάμε να έχεις εννιά και να την βουλήσω πάλι. Τούτα όλα που γενίκασαι, έμου μείνε νους μας την κέλλη μου. Καταλάβω σε. Κάμουν υπομονή για τούτο. Τίποτε σε ένα αλλάξε όμως. Όσο να γιάνει αρφίσουν να πάει στον δικηγόρο να υπογράψουμε και κανονίστου συνούλα. Ναι, να γιάνει πρώτα η αρφή μου με το καλό. Έχει την έννοια τη τώρα. Έναν ανάγκη να έχει τη δική μου. Θέλω εξαιτία μου να ξομακρύσει που την αρφή σου. Να μην ζουλεύει και να σα έχω ζήσει και το ίδιο. Έτσι ζουλεύω. Το ήμουν να κομπικραμένη. Ανούλα, εμένα τα είπαμε όλα πίσω μα. Λουί, θέλω σε κοντά μου. Και εσένα, και τον πονούι μου. Ευχαριστώ σου. Παπά. Ωρα καλή, χωρκαλή. Ωρα καλή.
Θαμπή. Κάνε μου έναν καβέ, μπορεί να αποσπαστείς που το παιχνίδι σου. Ε, αποσπαστήκα. Είμαστε σοβιτικείς πάλι. Θα πιέντε ρε με μοτέ. Μα πού είναι ο φίλος. Μα ποιος φίλος μου. Δεν ποιος φίλος. Φίλος σου Αντζουρίς, είναι μέρος εντάξει. Γιατί να με μερώσουμε, αφού εχώνεψεν το πως τον ενίκησα. Εν που το εχώνεψεν, οξάλμιξε σας το συμφέρον πάλι. Ήθα σας δω κολουάρκαν μου ρε κοπηγιά. Εσείς είναι τα ρωτάτε. Τίποτε, εδώ δέρνουμε τον νου μας να καταλάβουμε. Ίνταν Λοΐς και ο Σκούντρι γινίσκονται φίλοι που την μια ημέρα στην άλλη. Και πριν φίλοι είμαστε. Εδώ, για τις εκλογές που εμαλούσαμε. Και οι εκλογές σε τελειώσαν. Και τελειώσαν οι εκλογές και τώρα έρχονται άλλα. Εγυρίσαμε φίλων. Πάτε, αλλάξετε κι εσείς κουβέντα γιατί δεν έχω την αθιά σας. Στεφανή. Στεφανή! Ω, κυρία Ρίτα. Ήταν και αυτοί οι δικές μας. Πάντα έχω στη σκέψη μου, Στεφανή. Ειδικά τώρα που έμπλεξες με τον Αντζουλή. Δεν μου γίνεται. Κουκουφάς ακόμα. Κατάλαβα. Κατάφερες στην Ιστερκάνα. Εκρώστηκες του και ανακατώθηκες μέσα στις δουλειές του. Έχω ανάγκη τα ριάλια. Όχι ρε, Στεφανή. Αν έχεις ανάγκη μπουριάλια, έχει άλλες δουλειές τίμιες να κάνεις. Ευρέθηκα στα δυο στενά. Άμα αν ξύλας, πώς να κόψω. Εν κόφκεις με έναν κολλάιν που έτσι δουλειές. Αρώτα με και εμένα. Θα αρκείσαι πώς. Αν μεν ευρέθε τον ο Τζόνης που είναι έτσι καλός άνθρωπος να με φκάλει που τσι μέσα ή τον να φύγω. 18 χρόνια που ήμουν μες στο καπαρέ. Κυρία Ρίτα, γιον να ξεκόψω. Άμα συνάξω τους παράς που μοριάζονται, δεν θα έχω αναγκή τον Αντζούλη. Έτσι με του νου σου. Πρέπει να αφήσεις που κοντά τους που έβλει η ώρα. Και πού να πάω. Στο χωρκό να θωρώ μπρος μου τη φανούλα. Έτσι είναι άλλον άκου να με θωρίζει να κλώνει καντούνι. Όσον και συντυχάνει μου. Ξέρω το ότι επικράνεσαι, άμα με ρίφκεις όλα τα φτεσίματα στη φανούλα. Εσύ μας είπες, είναι τα λόγια ήρθες τη Λέμεζο. Ήρθα να δω ένα συμβολιογράφο για κάτι δουλειές του Τζόνι που θέλει να κανονίσει. Κύρις μου. Όχι. Έφυγε, έφυγε στο χωρκό. Ευτυχώς. Δεν θέλω ούτε να το θωρώ μπρος μου. Αλλά τιά μου. Ο Κύρις σου ήταν να πεθάνει που την έννοια εντός που να ξυπνήσεις. Με κοφτή. Ο Πέτρης που είναι. Είναι στην καμάρι του. Καλά. Φάτσισεν και εκείνος. Καλά, κόρη μου. Εσύ φάτσισες περί του. Ήταλος ετούν παρά με. Αθήνουμε. Είμασταν μες στο αυτοκίνητο. Εδώ κοίτε πάνω σε ένα δέντρο. Δεν μπορούσατε να φύγετε από το χωρκό, να πάτε στο καραβοστάσιο. Θέλαμε να φύγουμε από την Κύπρο. Να γλιτώσουμε μια και έξω από τον κύριο. Παρατιά μου, μεν τα σκέφτεσαι τούτα τώρα. Θέλω να δω τον Πέτρη. Παρατιά μου, κάμε να κόνει υπομονή. Αφού τώρα πρέπει να συγκινήσει.
Θέλω να έρθει τώρα που λείπει ο Τσιρίς μου. Να πάω να του φωνάξω. Δεν ήταν που κάνεις, Φανούλα. Ήρθα στον κύριο μου να μάθω τα νέα της Γαλάτιας. Ξύπνησε ευτυχώς. Ναι, ναι, έμαθα τα, ευτυχώς. Άντε, μακάρι να Γιάννη και να στραφεί λίγο ώρα κοντά μας. Κοντά σας, όπως το είπες. Γιατί εγώ δεν έχω σκοπό να μείνω άλλο δαμέ. Τώρα είναι τα μηνίσκης. Επειδή θέλω να τελειώνω με την υπόθεση. Όσοι ξαναείπουν, η Γαλάτια χρωστά μου μια συγγνώμη. Και θέλω να την ακούσω. Προέχει βέβαια η υγεία της. Ενηθικιάζομαι. Φίβο, εσού πρέπει να τα έχεις όλα πίσω σου. Και να προχωρήσεις με τη ζωή σου. Να βρεις άλλη γυναίκα που να σε εκτιμήσει. Προς το παρόν, τώρα αν σκέφτομαι ξανά για γάμο. Εσού, ακυρώθηκε οριστικά ο γάμος σου. Ναι, με το Στεφανίνε τελειώσαμε. Εγκρίμα που έμεινα μανισί μου με ένα μωρό, αλλά αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα... Να βρεις κάποιον άλλο, Φανούλα. Εσύ εφόμεις ένα. Γεια σου. Είναι ώρα μου να παίρνω. Ευχαριστώ σε κυρία Ρίτα που είσαι την έννοια μου. Εκτιμώ το. Να είσαι καλά. Και να γλέπεσαι, Στεφανή. Και χαιρετίσματα στον άντρα σου, α. Καλό, να του δώκω. Και αν έρχομαι στη Λεμεζό, να έρχομαι να σε θωρώ. Εσύ γεια. Με βάζει το καλό. Απέ μου. Ήταν η Ρίτα δαμή. Ναι, ναι, ήρθε να με δει. Γιατί έχει την έννοια σου. Την έθωρη τα δικά της. Η Ρίτα εσάστηκεν, εν έχει έννοιες. Μια στιγμή, τον το εσάστηκε, δεν το καταλαβαίνω που μπορεί να πει. Ήρθε στη Λεμεσό, Λαλή, να δει ένα συμβολιογράφο που την έπεψε ο άντρας της. Έπεψε την ο άντρας της να δει συμβολιογράφο που μπορεί να πει. Αλόπως, για να της γράψει την περιουσία του που της είπε να έρθει. Λαλίζε, ρε Στεφανή. Έτσι είπε μου τίποτε σκαθαρά, μα έτσι συγκόψα. Αφού επαντρεύτηκε το. Το σωστό είναι να τη ζω και τη σουρκά που τη έταξε. Κι αν μα ρωτάς εμένα, ύστερα από τόσα χρόνια κοντά σου, τώρα δικαιούται να πνάσει. Ναι. Δικαιούται. Μας αφήκεται λίγο ο μανιχούς μας. Έβλεπε την όμως να με ενταραχτεί. Εφορίτσες μας, ξέρεις το. Ενώ εμείς πως δεν θα ξαναθωρούνται τα όμορφα σου μάτια. Σιγά να με θείω να σε αφήκω. Εν πάω από πότε δίχα σου. Ούτε γιο. Λαλείς να καταφέρουμε να ξαναφύγουμε. Τώρα η έννοια σου είναι να γίνεις καλά. Για τα άλλα, για να τα σκεφτούμε που να έρθει η ώρα. Εμένα έγινε τον το κακό, τώρα ήταν να είμαστε μες στο βαπόρι, μακριά από τον τζίρι μου. Εν πειράζει. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Για να δυναμώνει η αγάπη μας. Και για να πεισμόνουμε περί του. Thank you.
Επιάσου το νοσοκομείο και γύρεψας. Αμα είπαμε ότι έφυγες. Ο γιατρός είπε μας πως πρέπει να είναι ηρεμή. Δεν πάει τίποτε σ' άλλο. Όσο πιο λύπη έννομε, τόσο το καλύτερο. Ναι, ξέρω το. Επιάσου και ο Γιώνα τη δω, αμα τσιμά του. Καλύτερα από την ίες. Ήτουν να συγχυστεί. Για το τον τσεφία. Πολλά καλά έκαμες. Το καελίο έγιρευκε τον Πετρί. Πάντε και χαρτωμένοι. Και εγώ πρέπει να δέχομαι τώρα να πίνει τη χωρίου Πετρίς. Αμα νομίζουν πως είναι αδεχτό να ξανασμίξουν οι τούτοι, είναι πολλά γελασμένοι. Άντε κάνε βρίασεις. Δω και τόπο στην ορκή να γιάνει γαλάτια με το καλό, και ύστερες κανονίζουμε το τσόσκιο. Με τα αυτογιώνα που γίνηκε. Έμαχες σε ποιο μηχανικό, ναι. Έμαθα καλό. Εσένα γνωστόν του πολιδεύκη στη Λεμεσό. Δικόν του πολιδεύκη, ώστε, α. Έτσι κατάλαβε πως θα στο περί τον κομμένα που πριν, τούτο με κοφτημένα. Με φάσεις ότι αυτό είναι τόσο φατσιμένο που θα βρουν τίποτες. Αμα η αλήθεια και ο πολιδεύκης είπε να πελετήσουν καλά, ειδικά τα στόπερ. Που πάει να πει υποψιάζεται, α. Και να υποψιάζεται, έντια μπορεί να τα αποδείξει. Ο μηχανικός είπε μου ότι μπορεί να κοπήκαν που η φατσιά, που τη τούμπα. Εσύ τι είσαι με μηχανικό. Μοιάζω σου για κανένα μωρό, κύριε Γιώργη. Έπια από κοντά να μου τα τσουράκια του. Ένα μιτσί που λεύκει για μέ. Εξήφκαλα το, χωρίς να καταλάβει τίποτες. Ο Καυκάσουλος, εννέα μένει φτάσου στα αυκιά του πολυδεύκη που σας ρωτήσαμε. Και να συγγρέψει τις υποψίες του. Κι άμα σε ήταν ευθύτως έτσι πράγμα, δεν είναι εύκολο να βγάλεις πόνον του. Θα το μάθει κανένας. Ο μιτσί είναι ένα χάπαρος λαλός. Ευχαριστώ σε πολλά, φίγο. Γεια σου, Τζόνι μου. Μα πού έπαιγε και αφηγές σε ήρυτα. Συνέστηρα στη Λεμεσό να τα αξιοποιήσει κάποια πράγματα. Mm. Thank you. Πέ μου να δούμε. Έμαθες τίποτα για το στράτο? Δεν τον βρήκαν ακόμα, αλλά είναι λογικό. Γιατί κινούνται πολύ αργά και πολύ μυστικά. Θα τους πάρει χρόνο. Αν δεν βρουν κάτι έτσι, ίσως ψάξουν στη θάλασσα για το πτώμα του. Δεν ξέρουμε αν η ζύπηλή μου αν επέθανε, ναι. Δεν βρήκαν ίχνη του. Αλλά πρώτα κοιτάζουν να μάθουν αν επέστρεψε στους Γερμανούς και αν τον κρύβουν εκείνοι. Εμείς όμως ξέρουμε ότι στους Γερμανούς ένεπιεν. Άρα πού μπορεί να χωσμένος. Εγώ νομίζω πως κάποια στιγμή θα ψάξουν και στο χωριό. Τζόνι μου. Έντζεμ Παναγός. Ξέρω ότι είναι να το γυρέψουν στο Γορκό. Γιατί να πάει τζάμι. Εγώ πιστεύω πως έχει διάφορους λόγους. Καταλαβαίνω μου, Χαϊδάφης. Σε γιο σκέφτηκα πως μπορεί να στρέφει του για την Πολύμνια. Αμα την αρφή μου, ερώτησα τη και δεν έχει ιδέα. Είσαι σίγουρος πως δεν έχει ιδέα πολιτεύκης. Διότι εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος. Η Πολύμνια, αν ήξερε κάτι, θα σου το έλεγε. Γιατί να μου το κρύψει, Τζόνι. Διότι μπορεί να νομίζει πως εσύ θα προδώσεις τον στράτο στην οργάνωση πολιτεύκης. Μπράβο, Φίβο. Έκανες πολλά καλή δουλειά και εγώ τον εκτιμώ το. Είσαι σίγουρος πως το τσουράκι του μηχανικού δεν θα πει τίποτες. Μην έχεις εννιά, κύριε Γιώργη Λαλός. Ο Μιτσής είναι πήρε χαμπάρι. Μόνο που αρώταμε ποιος είμαι και γιατί ρωτώ για το αυτοκίνητο. Και εγώ είπουν του πως είμαι ένας φίλος του ιδιοκτήτη και θέλω να δω είναι τα φατσιά να είπατε. Θέλεις να πεις επίστεψες σε ο Μισκής. Επίστεψε με. Προπαντός, την ώρα που του κόττησε αριάλια, επίστεψε με, καλό με επίστεψε. Είπουν του να μην μάθει κανένας πως αρώτω. Και υποσχέθηκε μου ότι θα πει σε κανέναν τίποτες. Να μου να κάνω, κύριε Γιώργη, εγκαλά που λαλούν τελικά πως η σιωπή εχρυσός. Εν πειράζει όλα. Τα αριάλια πάσιν γιόρκονται. Φτάνει που γίνει και η δουλειά μας. Του το έγινε, λέω σου. Κοντά που κάνεις, όνομα του Θεού, είμαι κανένας. Κι άστα να νόθω κι εγώ εντάξει. Εν κάνει εκάμες σου τόσα κουράς μας να πιωρώνει και που πάνω. Κι άστα να νόθω κι εγώ καλά. Προσβάλλεις με τώρα, ξέρεις το.
Αμα αν είναι να νόθεις καλύτερα, τέλος πάντων. Ποιος είναι? Συμπαθάτε με αν ενοχλώ. Ώρα καλή σας. Ώρα καλή, Μουχτάρη. Όχι, εν ενοχλείς. Εγώ εφεύκα τώρα. Πρέπει να πω στη Λεμεζόν, έχω δρόμο να κόψω. Γεια σας. Να πάσεις το καλό. Κάτσε, Μουχτάρη, να δούμε τα χαβάρκα. Είναι οι Εγγλέζοι. Είπε το τον Τζόνι. Στράτο φοβούμαι. Ένα καμόν τη γη πήγε να σε έβρω. Πολύ μια πρέπει να φύγω από εδώ μέσα. Τώρα που το ξέρει και η Ανέτα είναι πολύ επικίνδυνο. Ακόμα καλύτερα πρέπει να φύγω και από το χωριό. Εδώ θα με ψάξουν πρώτα. Μα πού είναι να πάεις? Όπου και να πάεις, είναι εδώ σε βρίσκον μπρος σου. Δαμέ είσαι ασφαλισμένος μες στο σπίτι. Δεν θα σκεφτούν να ψάξουν ποτέ, δαμέ. Στράτο, γίνεται να φύσεις που δάμε με φύσεις. Ορκίστου μου. Όσον και φεύγα, ήρθε ένας Εγγλέζος στον καφενέ και ο κύρις μου πέντε Εγγλέζικα ξερεούλα ζουλά, δεν μπορέσει να σε εννοηθεί. Εγγλέζος? Ένας στρατιώτης. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση, γιατί οι προμήθειές μας σιγά σιγά τελειώνουν. Και χωρίς προμήθειες, κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Ήτανε τούτα. Τα λεφτά. Πολλά ευχαριστώ τα νέα αφέντη καρά, Γιώργη. Ώστε άρκεψε και νιώθει καλύτερα η κορή σου, ε. Α, με το καλό να γιάνει τέλεια και να μάθουμε ίνταρβηση στην ορκή του Θεού έγινε και η τούμπα. Τέλος είναι και η τούμπα. Θέλει πολύ νου να καταλάβεις, ρε Μουχτάρη. Α, με το πιάντο παλιά αυτοκίνητο, το χαντακωμένος ο Πετρής κατάνυχτα. Είναι στραώθηκε, έτσι όχι, πας στο δέντρο. Καλά, αφεντή καρά, Γιώργη. Φέρε το η κουβέντα. Είναι επειδή ρώτας για το αυτοκίνητο και επί εν ο νους μου, μην και πείραξε το κανένας. Κατάλαβες? Εγώ δεν καταλάβα. Το αυτοκίνητο πείραξε κανένας. Είναι ο νους σου που πειράμε, ενώ και λες πελάρες. Είχες όμως θυμό που το τσακαρίσκουν. Παραδέχτου το. Είχα θυμό γιατί ο εξύπνος ο Πολυδεύκης μου είπε τίποτες. Αμάν και το παιδί του Πολυδεύκη που ήταν μέσα στο παλιό αυτοκίνητο. Είναι το παιδί μου. Σωστό και τούτο. Μα, είναι το λόγος ευρέθηκε ο Πετρίτσιο η γαλάτια μητά του στα πηδίθκια. Ξέρεις? Μα καλή να ξέρω. Δηλαδή, να πούμε, εν το έξερες ότι ήρθας είναι στο χωρκό. Εγώ που ήθελες να το ξέρω, ρε Μουχτάρη. Επειδή έβαλες την επικήρυξη στην εφημερίδα, λαλό, μεν πα και είδεν τους κανένα τσίπες σου το. Εγώ δεν είχα ιδέα. Και σπίας το καλά στο νου σου, κι άμα σ' ρωτήσει κανένας, τούτο να λαλείς. Ο Καράγιορκης δεν ήξερε τίποτες. Καταλαβαίνεις? Δεν θέλω να μαραζώνεις, καρκιά μου. Είναι ο τσίρις μου που φταίει για όλα. Αν με μας έβαλε τόσα εμπόδια, δεν θα φτάναμε εδώ με που φτάσαμε. Δεν κόντεψε να πεθάνει το παιδί του και εκείνος κόμμα μου είναι έβαλε. Με συγκυρτίζεσαι. Ούλα να περάσω. Διάσμο το λόσο πως να φύγουμε πάλι. Και τούν τη στράδα να καταφέρουμε να πούμε μες στο πλοίο. Άμα μου δώκεις το λόσο πως είναι να γιάνεις, να σου δώκω και εγώ το δικό μου. Γιατί αν με γιάνεις, δεν ξαναρισκάρω τη ζωή σου για τίποτες και για κανένα.
Ένα Γιάννο, Πέτρι μου. Δύο στο λόγο. Ένα Γιάννο για να μπορώ να φύγω από τον τζίρι μου και να με μητάσω. Τότες οι μέρες που επέρασα μαζί σου ήταν οι καλύτερες της ζωής μου. Θέλω να πάω πίσω πάλι. Μπροστά είναι να πιένουμε. Όχι πίσω. Μπροστά. Δικιώσω το λόγο μου. Πως μόλις Γιάννης ένα σε πιάω και να φύγω. Αμέσως σε πάρω στην εκκλησιά, εν το βάλω κάτω. Εν τη θέλω τη ζωή μου δίχα σου. Αγαπώ σε, Πέτρι μου. Με μην ξαναφύγεις, μανίσιο μου. Κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει. Αγαπημένα μου τριαντάφυλλα. Ευχαριστώ πολλά, Πέτρι μου, μα πού τα ήβρες. Να νομίζει ότι είμαι μελικάλα με το γιον του. Έμαθε το θκιά και μάλιστα επήρεν και θέση. Θέλει να μας μερώσει. Τώρα που εξαπόλυσες το Στεφανί, είναι και να σε αφήγει ξυγκρέμαστη. Είναι να σε κανονίσει. Τα πέρκει να σου ήβρε κι άλλο κάμπρο. Εκαρτέρας να πούν και εκεί όπου το μοναστήρι. Ο ξαμανικό, Πέτρις. Χαίρομαι για λόγο σου, Φανούλα. Χαίρεσαι, άμα εδώ που είναι γενικά τα πράγματα όπως όρπιζες. Εδώ και σου καμιά ξεκαθαρή απάντηση. Κάτι μου λέει για τον καλά Γιώργη. Άμα υστέρησε μετά νιώσε πάλι. Σε συμβολιογράφο μου πιενή. Εσύ φαίνεται περίεργο το πράγμα. Πε μου αρχιέτρος να έρθω ποτά να δω αν είσαι όξυπνος και να σου πω να πάει σποτζή. Μα τώρα έτσι ώρα. Πάλι να σου δω. Γιατί χαίρεσαι, είναι τέλος έτσι σχέδιο. Τα έργα του κύριου Φίβου.